Με λένε Αθηνά Τσίντα και είμαι εκπαιδευτικός φιλόλογος στο Λύκειο της χώρας Άνδρου. Μαζί με τα παιδιά της πρώτης Λυκείου έχουμε μια θεατρική ομάδα. Ήμουνα και πέρυσι στην Άνδρο, στο Εμπειρίκιο Γυμνάσιο. Η θεατρική μας προσπάθεια ξεκίνησε από πέρυσι. Φτιάξαμε μια καταπληκτική ομάδα, δεθήκαμε πάρα πολύ με τα παιδιά. Πιστεύουμε στην τέχνη και πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκα σε αυτό το νησί, γιατί γνώρισα καταπληκτικά παιδιά. Είναι ένα φοβερό δυναμικό τα παιδιά της Άνδρου και πολύ καλή μαγιά και με κάποιες ζυμώσεις σχεδόν αγγίζουν την τελειότητα. Εντάξει, παράπονα σαφώς υπάρχουν, γιατί ενώ υπάρχει όλη καλή διάθεση για πολιτιστικά πράγματα, κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο συντηρητικοί και οπισθοδρομικοί και δεν μας βοηθάνε να απλώσουμε λίγο τα φτερά μας και να πετάξουμε προς τα εκεί που θέλουμε. Τέλος πάντων, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια καταπληκτική παρέα, έτσι θα το πω. Μοιραστήκαμε πάρα πολλά πράγματα, συγκινήσεις, χαρές. Νομίζω ότι φτιάξαμε μια τέτοια παρέα που μας δένει μια αιώνια φιλία, όσο και αν θεωρείται αυτό υπερβολικό. Το έργο που θα ανεβάσουμε με τα παιδιά είναι του Δημήτρη Ψαθά, το Ξύπνα Βασίλη. Γράφτηκε περίπου το 1960, αλλά είναι επίκαιρο σήμερα, σε μια εποχή που καταραίουν ιδεολογίες, που κυριαρχεί το χρήμα και που η νέα γενιά δεν έχει σε τι να πιστέψει. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά. Έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Πώς θα το φουμάρεις? Να, θα του πω και Βασιλάκη, απόψε θέλω στον ύπνο μου ένα πολύ ωραίο όνειρο. Ότι κερδίσατε, λέει, το πρώτο αριθμό του λαχείου. Καλό δεν είναι? Καλό, καλό. Α, το γέλιο! Η νέα του ποιητική συλλογή τιτλοφορείται Καταιγίδες και περιλαμβάνει πραγματικά καταιγίδες βλακιών και συναντησιών. Κόκκινο τυρί μας δώσαν, το τραπέζι όταν μας δώσαν. Κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε. Αλλά τέτοιο δεν μασάμε. Χρώμα, λέω, ερωδία. Και που μέσα. Τη σωρία. Έξοχα. Ενά, νιώθω ένα μυστήριο πράγμα. Εσείς δεν νιώθετε? Πώς δεν νιώθω. Αχ, εδώ θα φωλευτείτε ωραία. Ναι, Βασιλιά. Άμα γίνει και εκείνος ο διορισμός σου. Τι, για να σκάλα. Α, όχι, Βασίλη. Εγώ τώρα που είμαι στην Αθήνα θέλω να δράσω. Να δράσεις, μη χειρότερα. Δηλαδή, τι είδους δράση? Έλα εδώ. Για ρέγγι λοιπόν, τι τηλεφωνήσανε? Κόσμος και δουλειάς. Για λεφτά όλοι? Για λεφτά. Να δώσουν ή να πάρουν? Μάλλον για να πάρουν. Τα βλέπει λοιπόν. Κανένα δεν τηλεφωνεί για να σου δώσει χρήματα. Μάνος Αποστόλου. Α, μαν! Γι' αυτό το τελεκέ μιλάς, μωρί! Βασιλάκη, μπορείς να μην εκφράσεις έτσι? Θα τρελαθώ! Το λες σοβαρά, δεν δουλεύεις! Ξύπνα, Βασίλη, ξύπνα, παιδάκι μου! Αμάν! Μου μαγάρισε τη μάνα ο Μάτιμος! Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη για να καταλάβω. Μπας και περάστε στην αντίδραση. Μήπως πήγατε με τη φαρλάκια να. Λέω, μπας και πλούτησα ξαφνικά και δεν το ξέρω. Άσε λελέ, κάνε δουλειά σου εσύ. Δουλειά κάνω δε σκηνής. Ανάλογος κορδός. Είναι αυτός. Είναι ο προϊστάμενος του υπηρετικού προσωπικού. Θα σας δούμε πάλι. Αλλά τώρα γνωριστήκαμε. Εδώ είμαστε, εδώ. Bonsoir. Bonsoir. Πάμε να φωλώ. Πω. Πιστεύω ότι θα την απολαύσετε την παράσταση. Εύχομαι πάντοτε να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες για να γίνεται και ο άνθρωπος καλύτερος και για να αναβαθμίζεται γενικώς και το νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας αγαπούμε όλους.